Λοιπόν, τώρα να σας πω λίγο τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε το μικρό το πλιάκι εδώ πέρα, την παντοφλίτσα που λένε, και θα περάσουμε απέναντι στην Κεφαλονιά. Δεν ξέρω πού θα βγούμε. Άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Μάλλον ξέρω, αλλά δεν σας λέω. Έχουν ξεσηκώσει όλο το πλοίο. Ζούμε όμορφα, ζούμε όμορφα. Αν πρέπει να σε έχω εδώ. Πώς είναι, Μαρία. Φώτης, από πού είσαι, από πού. Από παιδιά. Θέλω και φαλανιτσά. Φουλ κάργα, λειξουριώτησα, λήξου νέα. Το έχω και τα τουάζ. Ζούμε όμορφα σε αυτό το πλοίο. Είναι το πλοίο της αγάπης. Σας γυρίσουμε και Σύρια. Για πες μας, για το νησί σου, πες μας. Τι να πω για το νησί, νησάρα. Νησά, καλύτερη. Έτσι, υπάρχει. Εννοείται, χωρίς κάποια. Χωρίς κάποια, γιατί έτσι είμαστε εμείς στο νησί. Πατρεύτηκα! Μη μου φτώνεις κακό να σόρθει. Πόσα χρόνια είσαι εδώ? 16 χρόνια ναυτική υπηρεσία. Ορίστε. Πάω για σύνταξη έτοιμη. Ανήπαντρη και ωραία. Ανήπαντρη και ωραία. Τη βγαίνει είναι ανήπαντρη. Όποιος θέλει θα τη βρει στο τράζορ μεταξύ Ζακίνθου και Φανωνιά. Ζάκινθος και Φανωνιά. Και Σάμι Αστακό χειμώνα. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ όμορφο γραφικό λιμανάκι, προσπαθώντας να ανακαλύψουμε την Κεφαλονιά. Βρεθήκαμε στην Αγία Ευθυμία. Η Αγία Ευθυμία είναι ένα κομβικό σημείο για την Κεφαλονιά. Από εδώ μπορείς να συνεχίσεις το δρόμο σου για τη Σάμη ή το Φυσκάρδο. Στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ευθυμίας μπορεί να φιλοξενηθούν μέχρι και 70 σκάφη. Αυτό που σε εντυπωσιάζει στην Κεφαλονιά είναι τα μέτρητα χρώματα που έχουν τα λουλούδια. Παντού θα βρεις όμορφες ιδέες για να τις κλέψεις και να τις βάλεις στο σπίτι σου. Τι μου κάνεις, καλά σε μωρία. Εγώ καλά είμαι, εσείς τι κάνετε. Εσείς τι κάνετε. Πάρα πολύ. Πόσο ωραία. Χαίρομαι που σας βλέπω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Πάμε να περπατήσουμε λίγο. Γιατί όχι. Να σας πω ότι μου αρέσει πολύ. Ναι, ναι. Που στρίβω σε κάθε δρόμο της περιοχής σας, ναι, ναι. Σε αυτό το όμορφο χωριό. Ναι, ναι. Είναι πανέμορφο. Είναι πάρα πολύ πράσινο, ωραία. Προσεγμένο, όμορφο. Βρισκόμαστε στο βόρειο-ανατολικό μέρος της Κεφαλονιάς. Είναι ένα λιμανάκι που δέχεται περίπου 50 σκάφη την ημέρα. Εδώ το ταιριάζει και θάλασσα και βουνό και περνάς τις διακοπές σου πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι τόσο ακριβό το μέρος μας. Περνάει η κοινωνία, περνάει καλά, διασκεδάζει. Άλλος μια εβδομάδα, άλλος δύο εβδομάδες, ανάλογα. Έχουμε θάλασσες καθαρές, έχουμε το πίσω το Λιθοβάτι, έχουμε τα Γαγιάννα, έχουμε την Αγιά Παρασκευή, έχουμε το Μύρτο, έχουμε την καλύτερη παραλία. Σε όλη τη Μεσόγειο. Σε όλα τα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο. Να σου πω, εγώ κάνει μπάνιο και σηκώ καμπάνα στη Βραζιλία. Είναι ανώτερος ο Μύρτος. Πόσο χάρηκα που σας γνώρισα. Σε ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, να σε πάντα καλά. Να στείλουμε γλυκιά καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα που μας παρακολουθεί. Ναι. Να τους προσκαλέσουμε στην Κεφαλονιά. Έχουμε τουρισμό, πολύ τουρισμό. Έγινες από Θεσσαλονίκη, από Τρίκαλα, από όλη την Ελλάδα. Έρχονται εδώ στην Κεφαλονιά και προπαντός στην Αγία Ευθυμία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Ζούμε όμορφα, λοιπόν. Να σε πάντα καλά.
Εδώ λοιπόν τα βρίσκεις όλα. Εγώ βρήκα το κατάλληλο σημείο γιατί θέλω να απολαύσω τον καφέ μου, να φάω και κανένα γλυκάκι, να ξαναφάω πάλι και το βράδυ και να κοιμηθώ κιόλας. Στην περιοχή της Αγίας Ευθυμίας, στο πιο όμορφο γραφικό λιμανάκι, θα βρείτε το ξενοδοχείο Πίλαρος. Ένα οικογενειακό ξενοδοχείο με όλα τα κομφόρ, που σου προσφέρει όμορφες στιγμές με το πιο μεγάλο προτέρημα. Είστε μέσα στο κύμα. Απολαύστε τον καφέ ή το φαγητό σας από το μπαλκονάκι σας, αρνατεύοντας το πέρατο γαλάζιο. Ή ακόμα και αν θέλετε, γευτείτε στο χώρο μας όλες τις κεφαλονίτικες γεύσεις. Ξενοδοχείο Πίλαρος για ξένιαστες διακοπές μέσα στο κύμα. Βρισκόμαστε στη λιμνοθάλασσα του Κούνταβου, την πιο γνωστή λιμνοθάλασσα εδώ στο Αργοστόλι, στο οποίο μπορείς να πάρεις ένα μικρό έξυπνο σκαφάκι και να το οδηγήσεις και να πας να βρεις τις όμορφες χελονίτσες. Τώρα δεν ξέρω αν θα βρούμε χελόνες σήμερα. Εμείς θα κάνουμε μια πολύ όμορφη βόλτα γύρω-γύρω από την λίμνη. Θα το προσπαθήσουμε, καλώς, γιατί αλλού το πάω, αλλού πηγαίνει. Εντάξει, κάπως θα πάμε γύρω-γύρω. Σας καλωσορίζουμε στο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς Ιθάκης, εταιρεία Vesta Fire. Είμαστε στο χώρο από το 2010. Είμαστε στον τομέα της πυρασφάλειας, πυρανύχνευσης. Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία αυτή τη στιγμή στην Κεφαλονιά. Λόγω της εμπειρίας και της γνώσης, είμαστε πρώτοι στις προτιμήσεις των πελατών εδώ στην Κεφαλονιά και διαθέτουμε άριστες υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πελατών. Οι δραστηριότητες μας είναι στο χώρο της πυρασφάλειας, αναγκόμωση συντήρηση πυροσβεστήρων, πώληση νέων πυροσβεστήρων παντός τύπου, πυρανύχνευση, φωτιστικά ασφαλείας, αέρια, βιομηχανικά αέρια για όπου χρειάζονται, κάμερες και συναγερμούς. Είμαστε πιστοποιημένη εταιρεία από την ΕΒΕΤΑΜ και για υδραυλική δοκιμή χαλίβδινων φιάλων. Επίσης η εταιρεία διαθέτει μηχανολόγους για πάσης φύσεως μελέτες, για οποιοδήποτε χώρο, επαγγελματικό ή οικιακό. Συνεργαζόμαστε με τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο, διαθέτουμε ανταγωνιστικά προϊόντα στις καλύτερες τιμές και παροχή υπηρεσιών άριστη και στην ώρα της. Στην εταιρεία μας θα βρείτε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό από μέσα ατομικής προστασίας μέχρι οτιδήποτε χρειάζεται για πυρόσβεση, πυρανύχνευση και κάμερες. Βρίσκομαι στην Κεφαλονιά. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τη συνταγή μας και να μάθουμε όλη την ιστορία για τις μάντολες. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να μάθουμε την ιστορία για τις μάντολες, θέλεις να μου πεις για αυτήν την υπέροχη Κεφαλονιά που βρίσκομαι? Βεβαίως, η Κεφαλονιά είναι ένα υπέροχο καταπράσινο νησί, το μεγαλύτερο του Ιωνίου, το ξέρετε. Το βασικό όμως είναι ότι έχει και πολύ ωραία παραδοσιακά γλυκά ερέσματα. Τα καλύτερα, κάτι με. Θέλεις να μου πεις, να ξεκινήσουμε λοιπόν για όλα τα γλυκά που έχει η Κεφαλονιά, τα πιο αγαπημένα, και πώς βγήκε να είναι τόσο αγαπημένο η μάντολα? Ναι, όντως η μάντολα είναι το πρώτο και κύριο παραδοσιακό γλύκης μας στην Κεφαλονιά. Βασικά, σε σχέση του 19ου αιώνα, εδώ οι κυρίες του νησιού
για να καλωσορίσουν τους επισκέπτες, τρατάρανε ένα αμύγδαλο με ζάχαρη και αυτό ήταν το, ας το πούμε, το παραδοσιακό γλύσκημα εκείνη τότε, εκείνη την εποχή. Μετέπειτα θέλανε να δώσουν κάτι επιπλέον, να δώσουν λίγο χρώμα κτλ. Και έτσι κάναμε την παραδοσιακή, την κόκκινη μάντολα, γιατί έχουμε και μια μάντολα που είναι και η μελιού. Δεν το ξέρω, νομίζω ότι ήταν άλλο το χρώμα η παραδοσιακή. Η κόκκινη είναι παραδοσιακή. Και από εκεί έτσι κάπως έτσι ξεκίνησε. Να σκεφτούμε και ότι και παλιά η ζάχαρη ήταν ένα είδος πολυτελείας και το αμύγδαλο. Στη συνέχεια το κάναμε εμείς το παραδοσιακό γλύκισμα της Κεφαλονιάς. Ο πρώτος σέσουλας με μια απλή σέσουλα τράταρε τον κόσμο, με τη λέμε στην Κεφαλονιά, κέρναγε τον κόσμο μάντολα. Και αυτό είναι και το μυστικό και επιτυχία αυτού του μαγαζιού, ότι να γεμίζει και να αδειάζει η σέσουλα συνέχεια και ξανά και συνέχεια και συνέχεια. Και έτσι ο πρώτος σέσουλας αυτό ήταν απλοχέρης και ήθελε να κερνάει τον κόσμο αυτό το ωραίο έδεσμα, το γλυκό της μάντουλα, το έδεσμα της Κεφαλονιάς. Θα βάλεις το χέρι στην καρδιά, Γιώργο. Θέλω τώρα να πεις πράγματα που δεν έχεις ξαναπεί πουθενά, γιατί όμως έχω λόγο. Περίμενε, θα σου πω γιατί. Γιατί μας βλέπουν σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία, Αμερική και Καναδά, και θέλουν να μάθουν την περιβόητη συνταγή. Περίμενε τώρα. Γιατί ξέρω ότι νομίζω ότι δεν θα μου τα πεις όλα. Εγώ βέβαια να πω. Περίμενε. Είμαι προνομιούχα, γιατί τώρα. Γιατί εγώ έμαθα τα πάντα, αλλά δεν θα τα πω. Θέλεις λίγο. Κοίτανε και live, κοίτανε όλη η διαδικασία. Και να σας πω κιόλας ότι δεν μας θάουν αυτά, για άλλο το συνεργείο να το πούμε αυτό. Λοιπόν. Έχουμε ακριβώς τη συνταγή, είναι μυστικό, αλλά τα βασικά συστατικά είναι αμύγδαλο, ζάχαρη και για την κόκκινη είναι το χρώμα που είναι το παραδοσιακό, το φυτικό που είναι από φύκη και η άλλη είναι βάζουμε πάνω τη ζάχαρη λίγο μελάκι, την μελιού. Θα πούμε λίγο τη διαδικασία, την είδαμε λίγο, να πούμε και στους τηλεθέτες να καταλάβουν. Παίρνουμε τα αμύγδαλα. Τα αμυγδαλάκι, ναι, το βράζουμε λίγο με νεράκι, θα βάλουμε λίγη ζαχαρούλα. Και από εκεί και πέρα θα τα αφήσουμε λίγο να βράσει ή να κολλήσει ζάχαρη πάνω στο αμύγδαλο. Και από εκεί και πέρα θα ξαναρίξουμε πάλι λίγο ζάχαρη προσεκτικά. Και μετά θα ρίξουμε το χρωματάκι όπως είναι έτοιμη και θα βγει αυτή η τέλεια μάντουλα που βλέπετε εδώ. Και μετά ερχόμαστε στην όμορφη Κεφαλονιά και τρώμε αυτή την απίθανη μάντουλα που είναι τέλεια. Βεβαίως. Και να σου πω τώρα το μυστικό, μου αρέσει πάρα πολύ που είναι και ζεστή. Ωραία. Είναι το καταθέν και του μαγαζιού. Ελάτε να φάτε φρέσκια μάντουλα κάθε ώρα. Σου βγάλει ζεστή μάντουλα. Ναι. Κάθε ώρα. Γιώργο μου, όμως δεν μένουμε εδώ πέρα. Δεν μένουμε μόνο στη μάντουλα. Εδώ μέσα, μόλις θα μπούμε, θα φύγουμε με 10 κιλά. Σίγουρα, ναι. Δεν είναι μόνο η μάντουλα, αλλά έχουμε και υγιεινά γλυκίσματα, όπως είναι το παστέλι μας. Μαμά, μην ακούς. Είναι μόνο μέλι, σαν μια αμύγδαλο. Δεν βάζουμε καθόλου ζάχαρη και είναι μαλακό. Και κάνουμε επίσης και παστέλι σοκολάτα υγείας. Ευελόγια. Λάτρες σοκολάτας. Επίσης είναι το παστοκίδωνο. Αυτό για μένα είναι μετά τη μάντουλα το αμέσως επόμενο παραδοσιακό. Είναι κυδώνει μέλι αμύγδαλο. Όσο έρευνα εδώ πέρα, βλέπω ότι γίνεται ένα χαμό. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Το μαγαζί μας είναι γνωστό και ευχαριστούμε πάρα πολύ τόσα χρόνια τους πελάτες μας που τα διατηρούμε και εμείς σαν τέταρτη γενιά, σαν νέα γενιά, προσπαθούμε να διατηρούμε την ποιότητα και την παράδοση. Και να πούμε όμως και κάτι άλλο, ότι το δεξί σου χέρι, πέρα από όλα τα παιδιά που έχεις εδώ πέρα και τα παιδιά που τραγουδάνε έχουν και ωραία φωνή, να το πούμε ναι, αυτό. Ναι, βεβαίως. Για σένα το λέμε, Αντρέα, αυτό. Να πούμε ότι και η σύζυγος έχει βάλει το χεράκι της, γιατί βλέπουμε πινελιές δικές της. Σίγουρα. Το ντεκόρ απ' έξω, όπως είδατε. Εντάξει, έχουμε κάνει και ένα ωραίο καθιστικό για τους πελάτες μας. Για να τρώμε τις μάντολες. Τις μάντολες, κουλούρια, ακόμα να καθίσουν να πάρουν καφέ. Αλλά και επίσης εδώ έχουμε και έξω του μαγαζί τραγουδάνε κεφαλονίκες καντάδες. Έχουμε τους καντάδορους μας. Ο ένας ήταν και ο Σέσουλας, ο δεύτερος. Ο αδελφός του, η παρέα του. Και εδώ, ειδικά τρίτες και πέμπτες συνήθως, περνάμε πάρα πολύ ωραίες βραδιές. Βάζουμε τη Σέσουλά μας. Ευχαριστιόμαστε τις κεφαλονίτικες μάντολες. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όλα τα παιδιά. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, να ζηλέψετε, αλλά θα έρθετε στην Κεφαλονιά. Βρεθήκαμε στο φάρο του Αργοστολίου. Το περίφημο φανάρι των Αγίων Θοδώρων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικότερα αξιοθέατα και μνημεία της Κεφαλονιάς. Ονομάστηκε φανάρι των Αγίων Θοδώρων λόγω της μικρής εκκλησίας των Αγίων Θοδώρων που υπάρχει κοντά σε αυτό. Χτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα και αποτελούσε οικία ενός φαροφύλακα.
καλωσορίζω στο μαγαζί το Έρος, όπου Έρος γιατί Έρος υπάρχει παντού, στο φαγητό, στην ψυχή μας, στο μυαλό μας, όπου εδώ θα βρούμε αρκετά πράγματα από την Ελλάδα. Ελληνικά τρόφιμα, ελληνικές μυρωδιές και το ελληνικό πνεύμα. Στο Έρος μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κρασιά από την Κεφαλονιά, μπορείτε να βρείτε μέλι από όλη την Ελλάδα, επίσης θα βρείτε λάδι και από Κεφαλονιά, βραβευμένα λάδι από την Κεφαλονιά, του φίλου μας του Έρτσου που έχει πάρει χάλκινο μετάλλιο στην Ελλάδα, του Πάνου του Σαρή που έχει πάρει ασημένιο μετάλλιο και ήταν ένα από τα καλύτερα στην Ιταλία, πολλά μπαχαρικά, μείγματα μπαχαρικών, τα οποία μυρίζουν Ελλάδα. Θα βρείτε αρκετά καλλιτικά από τις καλύτερες εταιρείες στο χώρο και διαλεγμένα κεραμικά από Έλληνες κατασκευαστές. Εγώ θα σε καλωσορίσω γιατί τα πιτσιρίκια μας εδώ πέρα μας έχουν τρελάνει. Λεωνίδα, τι κάνεις? Μια χαρά μου, καλά. Καλά είσαι. Καλά. Δηλαδή δεν σταματάς καθόλου, είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα, για τα παιδιά της Κεφαλονιάς δουλεύουμε. Κοίταξε, το χειμώνα είναι πιο πολύ εξειδίκευση στο συγκεκριμένο άθλημα του μπάσκετ. Το καλοκαίρι προσπαθούμε και κάνουμε κάτι έτσι λίγο πιο χαλαρό, όπως είπα και πριν, για να γνωρίσουν και άλλα πράγματα. Μπορούμε να πηγαίνουμε κάποιες εκδρομές, πηγαίνουμε στη θάλασσα, κάνουμε κάποια άλλα αθλήματα. Οπότε έχουν μια συνολική εικόνα του αθλητισμού. Τέλεια. Πάω λοιπόν και εγώ να γίνω παιδί. Να γίνεις, γιατί όχι, είσαι παιδί. Θέλεις να μου πεις λιγάκι τι άλλες δραστηριότητες κάνουμε? Τι πρωτιές έχουμε, να μιλήσουμε για το σύλλογό μας, πόσο πολύ το παλεύει? Είναι ένας από τους πιο δυνατούς συλλόγους Κεφαλονιάς. Ασχολείται με τον μπάσκετ, ως επιτοπλίστων. Έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες, έχει παίξει, έχει ομάδα, έχει μέχρι και τη γάμα εθνική έχει φτάσει όσον αφορά το συγκεκριμένο άθλημα. Ασχολούνται πάρα πολλά παιδιά, γύρω στα 200 παιδιά ολοχρονικά. Και αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι τους δίνουμε και μια ευκαιρία να ασχοληθούν και να αγωνιστούν και κάποια άλλα αθλήματα που είναι διαδεδομένα στην Ελλάδα και εμείς. Οπότε συμπληρώνουμε κάπως τις γνώσεις τους και τις παραστάσεις τους όσον αφορά τον αθλητισμό. Πώς θα κάνουμε και πώς θα τους προτρέψουμε να έρθουν και άλλα παιδιά? Πιστεύω ότι το ένα παιδί παρασύρεται από το άλλο. Η καλύτερη διαφήμιση είναι τα ίδια τα παιδιά που φέρνουν τους φίλους τους. Όταν περάσουν καλά και νιώσουν καλά, θα φέρνουν και το διπλανό τους. Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τέτοιους προπονητές θέλουμε στην Κεφαλονιά. Μπράβο στην Κεφαλονιά. Το ζούμεομορφα.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. ζούμεομορφα.gr.
Καλωσορίζουμε στην όμορφη Κεφαλονιά. Το νησί μας είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Ελλάδος, με πάρα πολύ ωραία αξιοθέατα, απίστευτες ακρογιαλιές, ιστορικά σημεία. Και το συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε τώρα ονομάζεται Κουνόπετρα, μέσα στο πράσινο. Διαθέτει 8 διαμερίσματα πλήρως εξοπλισμένα, από 30 έως 70 τετραγωνικά, μονόχωρα και δίχωρα, κατάλληλα και για ζευγάρια και για οικογένειες. Έχουμε δικό μας κρασί από τα μπέλη μας, δύο ποικιλίες, μοσχατέλα και βοστιλίδι. Έχουμε από όλα τα είδη των κυπευτικών, ντομάτες, πιπεριές, μελιτσάνες, καρπούζια, πεπόνια, τα οποία τα παρέχουμε από την καρδιά μας, δωρεάν φυσικά, στον επισκέπτη μας. Σας περιμένουμε στη Βίλα Καρίνα για όμορφες και ξέγνιαστες διακοπές, προκειμένου να γευθείτε τη φιλοξενία μας και τα προϊόντα του τόπου. Σας καλωσορίζουμε στο παραδοσιακό ελαιοτριβείο και κυλινδρόμιο αλευρόμιλο του Ρουκάνη. Βρισκόμαστε στα Χαβριάτα της Κεφαλονιάς, στην περιφέρεια Παλιγής. Το κτίριο αυτό κατασκευάστηκε το 1948, λίγο πριν τους σεισμούς του 1953, από τον Νικόλαο Μοσχόπουλο του Ιακώβου, πατέρα του Διονύση Μοσχόπουλου. Το ελαιοτρίβι δούλεψε από το 1953 έως και το 2004, ως το θάνατο του Νικόλαου Μοσχόπουλου. Στον χώρο μας μπορούμε να λειτουργήσουμε τα παραδοσιακά μηχανήματα τα οποία υπάρχουν από την περίοδο του Μεσοπολέμου και μετά την κατοχή. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ελαιόλαδο, να παράξουμε ελαιόλαδο από τα δικά μας χωράφια και όχι μόνο, έχουμε και δεξαμενές οι οποίες μπορούν να αποθηκεύσουν τον καρπό στις κατάλληλες συνθήκες, ώστε όταν θα έρθει ο τουρίστας καλοκαιρινούς μήνες να γίνει και εκείνη την περίοδο μία παρουσίαση το πώς γίνεται λάδι ακόμα και στον τουρίστα.